Χαίρετε αγαπητοί μας τηλεθεατές, εδώ και σήμερα ζωντανά στην τηλεόραση Θάρη και στην εκπομπή Πρόσωπο προς Πρόσωπο. Η ώρα είναι 9.30, Τρίτη 6 Νοεμβρίου. Αργήσαμε λίγο γιατί όταν έχουμε μουσική εκπομπή πρέπει τα όργανα να κουρδίσουν και επειδή η νύχτα πιστεύω ότι θα είναι πάλι πολύ μακριά, έχουμε τη χαρά να έχουμε εκλεκτούς καλλιτέχνες σήμερα και να σας κρατήσουμε άλλη μια νύχτα συντροφιά με την πλούσια μουσική μας παράδοση. Θα ξεκινήσω με έναν άνθρωπο από τον Έμπονα, έναν άνθρωπο πολύ γνωστό στο διαδίκτυο, αν και ηλικιακά είναι λίγο μεγάλος, όχι πολύ, λίγο μεγάλος. Εν τούτης καθημερινά κάνει αναρτήσεις με τα περίφημα φαγητά και ήδη στο διαδίκτυο μου λένε θα μαγειρέψει ο άνθρωπος, ο καλεσμένος που έχει σήμερα. Ήδη όμως μαγείρεψε. Είναι ο αγαπητός μου, ο αγαπητός φίλος, έτσι θα τον πω, ο Σταύρος ο Κωνσταντάκης. Σταύρο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, παπά. Έχει συντονίσει όλον τον Έμπονα να βλέπει σήμερα Θάρη. Να σε καλά, να σε καλά. Όλοι βλέπουν Θάρη. Βλέπουνε, βέβαια. Δεν μου λες, έκαμες παιδιά μουσικούς. Και καλούς μουσικούς. Καλούς, ε. Καλούς μουσικούς και καλά παιδιά. Και καλά παιδιά. Και καλά παιδιά. Τους έδωσες αρχές. Βέβαια. Ποιοι είναι αυτοί οι μουσικοί, ξέρεις τους? Κυριάκος ο Νεκτάριος. Ορίστε, να ο παρουσιαστής αμέσως. Λοιπόν, και η αγαπητή μου φίλη ο Κυριάκος και ο Νεκτάριος Κωνσταντάκης. Ο Κυριάκος, πιο μεγάλος είσαι ή πιο μικρός? Πιο μεγάλος. Λοιπόν, Κυριάκος Κωνσταντάκης, λοιπόν, στο ακορντεόν. Πού το μάθες, Κυριάκο, καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Το ακορντεόν πώς το έμαθα? Ο πατέρας μου 1984. Ναι. Παραμονές Χριστουγέννων, ναι, γύρω στις αρχές του Δεκέμβρη, έρχεται και με φέρνει ένα μικρό ακορντεονάκι όπως αυτά που κρατάνε τα τσιγκανάκια. Που λένε τα κάλαντα. Ναι, με τα 8 μπάσα, τα πολύ μικρό. Και μου το έφερε έτσι τώρα, δύσκολα χρόνια τότε. Τέλος πάντων, αυτό το ακορντεόν, μόλις το είδα, ήταν σαν να μου χάριζε στον κόσμο όλο. Ενθουσιάστηκες. Τρελάθηκα, δεν το φανταζόμουν ποτέ. Πήρα το όργανο στα χέρια μου. Με τη βοήθεια ενός τότε παιδιού που πήγαινε και μάθαινε κιθάρα, Σταμάτη Μαυρουδί το λένε το παιδί, μου έδειξε εκείνος πάνω στο όργανο πώς να παίζω τα κάλαντα. Αμέσως άρχισα εγώ να παίζω τα κάλαντα. Αυτό ήταν η αφορμή δηλαδή για να ξεκινήσω να μαθαίνω. Μετά μου πήρε άλλο ακορντεόν μεγαλύτερο ο πατέρας μου, ήρθε δηλαδή μετά από 3-4 μήνες. Και μας έφερε ένα ακορντεόν μεγαλύτερο εμένα και ένα βιολί του Νυχτάριου. Πήρα το επίδομα των παιδιών και αγόρασα ένα αυτό. Είναι ο πατέρας, μένει όταν μου αγοράσει. Δεν μου λες, είχε σε ευλογία μου τη γυναίκα σου. Τι. Είχε σε ευλογία μου τη γυναίκα σου όταν κάμισε αυτά, δηλαδή αδόκι φράγκα. Γιατί εγώ έκανα κοινά πράγματα. Ό,τι έθελε. Όχι, ό,τι έθελα. Σε αυτά δεν μου μπήκε. Δεν ματώνα. Για παρουσίασε μας και τη γυναίκα σου. Παναγιούλα, η αγαπητή μας. Τι επίθετο έχει? Φεσάκι δεν είναι. Αφεσάκι, αλλά κράτηξε το Κωνσταντάκι, πήρε το δικό σου. Ναι. Για να δούμε για την Παναγιούλα μας. Παναγιούλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είσαι καλά? Μια χαρά. Τι κάνεις? Καλά, πάτερ. Είσαι χαρούμενη που έχεις παιδιά οργανοπαίκτες? Είμαι περήφανη. Περήφανη. Τα παιδιά μου. Πώς πάει ο Έμπονας? Μια χαρά. Ελιές έχετε φέτος? Δεν έχει φέτος. Δεν έχει, έμπειρα, για ξεκουραστείτε. Πάμε να δούμε τον Νεκτάριο. Εμείς έχουμε, θα τα παιδιά. Πάμε να δούμε τον Νεκτάριο τον Κωνσταντάκη. Νεκτάριο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Στο βιολί, όπως βλέπετε αγαπητοί μας τηλεθεατές, είναι η ευλογημένη οικογένεια των Κωνσταντάκηδων, αλλά θα δούμε και άλλους καλλιτέχνες σε λίγο. Νεκτάριο, όλα καλά? Όλα καλά. Νόμιζα και θα γλιτώναμε τις ελιές, αλλά... Εμπειράζει. Εσύ θα παίζεις το όργανο, θα τους ξεκουράζεις και μετά σου να πιένουν οι άλλοι στις ελιές. Θα βάζεις τον πιο μεγάλο. Ναι. Κυριάκος. Σωστά. Είναι και βαρέων βαρών, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, να παρουσιάσουμε και την Άννα τη Γιαλουράκη, τη σύζυγο του αγαπητού μας Κυριάκου. Έτσι, Άννα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται στο σπίτι? Μια χαρά. Μουσική κάθε μέρα? Κάθε μέρα. Έντονε σταματάς? Όχι βέβαια. Σου αρέσει και εσένα? Τη λατρεύω τη μουσική. Ειδικά την παραδοσιακή ή και άλλες μορφές? Οτιδήποτε. Μάλιστα. Τι θα μπορούσες να πεις ότι η μουσική εξημερώνει, ηρεμεί, είναι φυσικά ψυχοθεραπεία όπως λένε? Φυσικά. Φυσικά. Μάλιστα. Για να δούμε και τους άλλους καλλιτέχνες μας. Θα πάω από το φίλο μου από δίπλα. Τον εκναούσι ορμόμενο, Χρήστος Καντερίσκος. Περίμενε, μετά θα πάμε στις γυναίκες. Σιγά σιγά. Πάμε στον Χρήστο Καντερίσκο. Χρήστο, τι γίνεται? Εδώ. Δεν μου λες από την Άουσα τώρα ήρθε στη Ρόδο, θα εγκατασταθείς μόνιμα εδώ? Θα βγάλουμε και καμιά είδηση, τι γίνεται? Πρώτο Θεός να είμαστε καλά. Σου είπα, μην λες πολλά. Πού ψάλλεις τώρα? Ψάλλω στο νερό ναό των Αγίων Αναργύρων. Έχεις παιδιά?
Δόξα τω Θεώ, έχω αναλάβει και την παιδική χορουδία εκεί του ναού. Μπράβο. Έχουμε 30 παιδιά εσύν. Θα μας τραγουδήσεις τη σημερινή έτσι βραδιά, αλλά θα πούμε και για μια εκδήλωση που είναι επί θύρες και πρόκειται να γίνει με το σύλλογό μας, το Σύλλογο Ιεροψαλτών, Ευάγγελος Μουτάφης, το παραδοσιακό τμήμα, παραδοσιακή χορωδία, σε συνεργασία με έναν άλλο πολύ δραστήριο σύλλογο, με κοινωνική προσφορά, το Σύλλογο Αυτοανώσων Νοσημάτων Θάλια. Θα τα πούμε σε λίγο. Μία πολύ γνωστή σε όλους μας τραγουδίστριά μας είναι η Νίκη Εξαδακτύλου. Ο κύριος Μιχάλης Αντωναράκης, παρακαλώ, τη γνωρίζει. Τη γνωρίζεις, λες. Βρήκες και τη Σούμα. Ποιος τη χάρη μας. Κανόνισε να τη δείχνεις ανάποδα τη Νίκη. Νίκη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Είσαι καλά. Καλά, δόξα τω Θεώ. Πώς εμπλέκεσαι εσύ εδώ με την ομάδα.